Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δανακόπουλος, ο κ. Παπάς, η κ. Κουτουρά, η κ. Κονιόρδου από πλευράς της κυβέρνησης και ο κ. Τόσκας. Οι δύο άνδρες θα πάρουν τη θέση τους σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά. Και βέβαια... Έχουμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει έρθει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθεται δίπλα στον αρχιεπίσκοπο κ. Μητσοτάκης. Απλώς εγώ να σας πω τρία πράγματα από την προσφώνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα κάνει μια θεσμική ομιλία απόψε, ενώ το πρωί έβαλε όλα τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, τα εθνικά θέματα, το χρέος, τις σχέσεις και την εγκατάσταση στην περιοχή. Απόψε λοιπόν θα αναφερθεί με την ευκαιρία της αποχώρησης του Μπαράκ Ομπάμα και της θεωρίας την οποία ο ίδιος θέλει να αφήσει ως παρακαταρχή για την άρχη της Ισπανία. Τώρα ακούτε να παίζει η μπάντα της αεροπορίας και μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω ότι... Και έχουμε και εικόνα, έχουμε εικόνα Χρύσα μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο. Νομίζω να αφήσουμε το φυσικό ήχο και να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα. Περιμένουμε την προσφώνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι έτοιμος ο κύριος Παυλόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, Mr. President, σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας ως τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υπηρέτησε συνειδητά και με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του το σεβασμό του ανθρώπου, την εμπέδωση της ειρήνης και την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του δίδυμου αδελφού της, του κοινωνικού κράτους δικαίου. Και το πράξατε υψώνοντας τύχη αναχέτησης των ακραίων ανισοτήτων οι οποίες πλήττουν την κοινωνική συνοχή. Συμμεριζόμαστε απολύτως ως λαός τις απόψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας εκθέσω τις ακόλουθες τρεις σκέψεις. Mr. President, I welcome you to Athens and to the Presidency of the Republic as a President of the United States of America who has consciously and consistently served with respect for man, for the consolidation of peace and the defense of democracy and of its twin brother, the social rule of law, by holding in check
the extreme inequalities which directly threaten social cohesion. We fully share those ideals. Let me be even more specific. In this deep and prolonged economic and social crisis, which is plaguing our country and our people, for which we are far from being the only ones to blame, I would like to point out the following three things. Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε βαθιά στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, οι φόλες στις θεσμικές διαστάσεις και εμπνεόμαστε από τη συνταγματική σας παράδοση το θεσμό των θεσμικών αντιβάρων, των checks and balances. Αυτοί οι θεσμοί είναι εκείνοι οι οποίοι θωρακίζουν τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατική αρχή του Κοινοβουλίου, καθώς και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, από τυχόν αυθαίρετες παρεμβάσεις και επεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης όλων εκείνων των οργανισμών της παγκοσμιοποίησης οι οποίοι στερούνται ή ασδήποτε δημοκρατικής νομοποίησης. First, we deeply believe in representative democracy and in every one of its institutional dimensions. We are especially inspired by your emblematic constitutional tradition of checks and balances. It is these that shield popular sovereignty and parliamentary rule, as well as the independence of justice from any arbitrary interference by the executive, or even more, by the various instruments of globalization which lack any democratic legitimacy. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό σε όλους ότι ο ελληνικός λαός κατά την τελευταία περίοδο έχει πληρώσει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος και το έχει πληρώσει για αιτίες για τις οποίες δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, αφού το κόστος αυτό οφείλεται και σε εσφαλμένες αλλά και αδιέξοδες πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί αυτό το θέμα το θίξατε και εύχομαι ο λόγος σας να αποτελεί μία παρένεση προς όλους τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το κόστος αυτό, ο ελληνικός λαός μένει αταλάντευτος στην ευρωπαϊκή του πορεία. Συνεχίζουμε την πορεία μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα της στην Ευρωζώνη. Και αγωνιζόμαστε μαζί με τους άλλους εταίρους μας κατά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να ξαναγυρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ρίζες εκείνες από τις οποίες ξεκίνησε. Τις αρχές και τις αξίες από τις οποίες ξεκίνησε. Αρχές και αξίες οι οποίες θα κάνουν οριστικά παρελθόν τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του ελληνικού λαού, αλλά και εκ μέρους της Ευρώπης, γιατί ως Ευρωπαίοι ποτέ δεν ξεχνάμε την τεράστια συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε η Ευρώπη να αποκρούσει τη μοίρα της σκοτεινής Υπήρου, για να θυμηθώ τον τίτλο του βιβλίου του Μάρκ Μαζάουερ. Κοινό μας σύμβολο θα είναι πάντα η Omaha Beach στην Νορμανδία. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Second, we continue our unwavering course within the European Union and its hard core, the Eurozone, despite the huge economic and social burden of a mostly wrong and dead-end austerity policy. And in respect of this, Mr. President, I'm very happy to hear. I was very happy to hear you point this out, and I hope that your words will urge our European partners to move in the right direction. Alongside our partners, with which we share a true and selfless European path, we fight to restore the values and principles which were the foundations of European integration, mainly the respect of for man and for social justice. These are the principles which will keep the nightmare of fascism and Nazism left behind by World War II forever in the dismal past. We never forget the decisive contribution of the United States of America in that war so that Europe could hold back the fate of what Mark Mazower called the Dark Continent. We will always remember Omaha Beach in Normandy. Τρίτον, κύριε Πρόεδρε,
Ανταποκρινόμαστε με αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια στις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά το οξύτατο. Έχετε μιλήσει για επικών διαστάσεων προσφυγικό ζήτημα. Προσφυγικό ζήτημα το οποίο έχει προκύψει πολύ περισσότερο από τον πόλεμο στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή. Και όταν λέω με αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια, προσθέτω ότι εδώ εμείς οι Έλληνες σεβόμαστε τον πρόσφυγα και τον αντιμετωπίζουμε με όρους ανθρωπισμού και δικαιοσύνης. Και σε αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι αναμένουμε την αντίστοιχη αλληλεγγύη εκ μέρους των εταίρων μας, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρξε η αναμενόμενη. Και εδώ ελπίζω η δική σας έκκληση να είναι εκείνη που θα ανοίξει τις συνειδήσεις ώστε να αποδεχθούν αυτή την έκκληση. Εμείς οι Έλληνες το πράττουμε αυτό και για ένα άλλο λόγο ακόμα. Γιατί είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και ας μην ξεχνάμε ότι η προστασία των προσφύγων και ο σεβασμός των προσφύγων κατάγεται από το θεσμό του ηκέτη. Και παραμένουμε πιστοί σε αυτή την παράδοση. Όπως επίσης, κύριε Πρόεδρε, εμείς οι Έλληνες συνεργαζόμαστε ώστε να αντιμετωπίσουμε την βάρβαρη τρομοκρατία, την τζιχαντιστική τρομοκρατία όπως ταιριάζει σε μια οργάνωση εγκληματική που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για να λήξει όμως το προσφυγικό ζήτημα και να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, πρέπει να λήξει ο πόλεμος στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή. Και για να συμβεί αυτό είναι ανάγκη να συνεργαστούν αρμονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και χαιρόμαστε ως ελληνικός λαός γιατί το κατανοήσατε εγκαίρως και κάνατε αυτή την οραματική σας πολιτική της συνεργασίας πράξη. Και γι' αυτό βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ίσως λίγο αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά σε τέτοια ζητήματα. Καιρός να αγωνιστούμε όλοι ώστε να τελειώσει η χειρότερη πληγή η οποία γέννησε το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο πλήττει την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Third, Mr. President, we are responding with uncompromising dignity to the huge refugee crisis which you have called of epic dimension, which is mainly the result of the war in Syria. We expect solidarity by our European partners, and we expect that they will open their minds and listen to your appeal. In this, we are inspired by the ancient Greek institution of the suppliant. At the same time, we are doing our part in the fight against the barbarism of jihadism, which is committing crimes against humanity. But, Mr. President, in order to defend the refugees and to stop terrorism, the war in Syria and in the wider region must end. This is the common objective and it requires harmonious cooperation of the US, the EU and Russia. And we are happy that you were able to fully understand this truth and have turned it into action with your wise and also visionary policy. And therefore, we start seeing the first results. Maybe late, but it is never too late. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ την Αθήνα, η οποία έχει ως αιώνιο σύμβολο τον Παρθενώνα, τον Παρθενώνα του πολιτισμού και της δημοκρατίας, σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για τις ίδιες αρχές και μετά το τέλος της θητείας σας. Να συνεχίσετε αυτό το μεγάλο διπορικό το οποίο ξεκινήσατε. Καθένας γνωρίζει ότι και μετά το τέλος της θητείας σας η προσωπικότητά σας θα συνεχίσει να ακτινοβολεί για πολύ. Απλά θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτό το διπορικό πάρετε μαζί σας και την Ελλάδα. Θα σας θυμίσω τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη από το Άξιον Εστί. Σας παρακαλούμε, μη λησμονάδε τη χώρα μας. Και θέλω να τονίσω εδώ τελειώνοντας ότι εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να σας κάνω ένα συμβολικό δώρο. Αυτό το παίρνω από αυτό που είχε πει στη μνημειώδη ομιλία του στις 29 Μαρτίου του 1958 ο Αντρέα Μαλρό κατά την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης. Εκεί είχε πει ότι μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Αυτή την κρυφή Ελλάδα σας την προσφέρουμε ως δώρο, κύριε Πρόεδρε,
Γιατί εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ότι αυτό είναι το δώρο που είναι αντάξιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα. Mr. President, we urge you from here, from Athens, with its eternal symbol, the Parthenon of democracy and civilization, to continue to serve the same ideals after the end of your term. Your appeal will continue into the future. In this future and very promising journey, we would like you to take Greece along. And at this point, I'd like to remember the words of the poet Odysseus Elitis. Please do not forget our country. I will therefore conclude by my address by reminding you of what André Malraux said in his memorable speech at the inauguration of the illumination of the Acropolis on March 29, 1958. A secret Greece resides in the heart of all men of the West. It is this secret Greece that the Greek people offer you as a gift during this visit, precisely because we deem it worthy of the US President Barack Obama. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του ελληνικού λαού, σας εύχομαι υγεία και ευτυχία προσωπικά σε εσάς και παρακαλώ να μεταφέρετε στο σταθερό, διαχρονικό, μεγάλο φίλο αμερικανικό λαό τις ευχές του λαού μας για ευημερία και πρόοδο. Mr. President, on behalf of the Greek people, I wish you personal health and success. And I ask you to convey the Greek people's sincere warm wishes for growth and prosperity to our committed and great friends, the American people. Και πάλι καλώς ορίσατε. Once again, welcome, Mr. President. Καλησπέρα, Mr. President, Mr. Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. Once again, it is a great honor to be in Greece, and on behalf of myself and my delegation, on behalf of the American people, thank you for the warmth that you've shown us on this visit. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, όπως προανέφερα, είναι μια μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Εκ μέρους μου και της αντιπροσωπείας μου, εκ μέρους του αμερικανικού λαού, σας ευχαριστώ για τη ζεστασιά που μας δείξατε σε αυτή την επίσκεψη. Of course, your hospitality comes as no surprise. As Pericles said in his famous oration many centuries ago, in nobility of spirit, we differ from most others in the way we conduct ourselves towards other people. We make friendships not by receiving kindness from others, but by conferring it on others. And we certainly have felt the kindness of the Greek people conferred on us today. Φυσικά, η φιλοξενία σας δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Όπως είπε ο Περικλής στον περίφημο λόγο του πριν από πολλούς αιώνες, και προς την ευγένεια ακόμη των αισθημάτων μας απέναντι των άλλων, βρισκόμεθα σε αντίθεση με πολλούς. Διότι τους φίλους μας επιδιώκουμε να αποκτήσουμε όχι ευεργετούμενοι από αυτούς, αλλά ευεργετούντες αυτούς. Και σήμερα έχουμε σίγουρα αισθανθεί την ευεργεσία του ελληνικού λαού που μας δόθηκε. I'll have more to say in my speech tomorrow about the ties of history and heritage that bind our peoples together. Of course, that does include our love of the Olympics. Greeks rightly take pride as the founder of the Games, and in Leonidas of Rhodes, who for 2,000 years held the record for winning 12 individual gold medals, the most of any athlete. And we Americans take pride in Michael Phelps, who set the new record this summer. Θα έχω πολλά περισσότερα να πω στην ομιλία μου αύριο για τους δεσμούς της ιστορίας και της κληρονομιάς που συνδέουν τους λαούς μας, συμπεριλαμβανομένης της αγάπης μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Έλληνες είναι δικαίως υπερήφανοι σαν ιδρυτές των αγώνων, καθώς και για τον Λεωνίδα τον Ρόδιο, που για 2.000 χρόνια κράτησε το ρεκόρ με 12 ατομικά Ολυμπιακά μετάλλια, τα περισσότερα από κάθε αθλητή. Και εμείς οι Αμερικανοί είμαστε υπερήφανοι για τον Μάικλ Φέλπς, που πέτυχε ένα καινούριο ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι. Besides that friendly competition, we are deeply grateful for our alliance with the Greek people. I think that we have inspired each other to reach for independence,
stood in solidarity during war and peace, in good times and in bad, including these very difficult years for the Greek people. And tonight I want you to know that as you work to move your country forward, you will always have the support and friendship of the United States. Παρά λοιπόν τον αθλητικό ανταγωνισμό, σαν Αμερικανοί είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη συμμαχία μας με τον ελληνικό λαό. Έχουμε εμπνεύσει ο ένας τον άλλον στους αγώνες μας για την ανεξαρτησία. Έχουμε σταθεί με αλληλεγγύη σε καιρός πολέμου και ειρήνης, σε εποχές καλές και κακές, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων ετών που ξέρω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολα για τον ελληνικό λαό. Απόψε θέλω να ξέρετε ότι καθώς εργάζεστε για να πάει η χώρα μπροστά, θα έχετε πάντα την υποστήριξη και τη φιλία των Ηνωμένων Πολιτειών. I want to close with a moment from our shared history. In 1821, as Greece began its fight for independence, a Greek patriot wrote a letter to the American government appealing for assistance. Although a broad sea separates us, he wrote, your virtues, Americans, are close to ours. And he added, we consider you as friends, co-patriots, and brothers. Θα κλείσω με μια στιγμή της κοινής μας ιστορίας. Το 1821, όταν η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα για την ανεξαρτησία της, ένας Έλληνος πατριώτης έγραψε μια επιστολή στην Αμερικανική κυβέρνηση, κάνοντας έκκληση για βοήθεια. Έγραψε λοιπόν, αν και μας χωρίζει μια πλατιά θάλασσα, οι αιρετές των Αμερικανών είναι ίδιες με τις δικές σας. Και πρόσθεσε, σας θεωρούμε φίλους, συμπατριώτες και αδελφούς. So in appreciation for our friendship and your hospitality, if I might propose a toast. Έτσι λοιπόν, σε εκτίμηση της φιλίας και της συνεργασίας μας, θα ήθελα να γύρω μια πρόποση. To the virtues and values that unite us across a broad sea, may Greeks and Americans always be there for each other, as friends, as co-patriots, and brothers and sisters. Στην γεια σας. Cheers. Στις αρετές και στις αξίες που μας ενώνουν από τις δύο άκρες μιας πλατιάς θάλασσας, ήθε οι Έλληνες και οι Αμερικανοί να είναι πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον, σαν φίλοι, σαν συμπατριώτες, σαν αδελφοί και αδελφές. Στην υγεία σας. Κοιτάς το μενού. Τώρα το μενού. Σφυρίδα. Σφυρίδα και όχι υπάρχει Είμαστε συνδεδεμένοι, ήμασταν συνδεδεμένοι με την αίθουσα Βυζαντινό του Προεδρικού Μεγάρου.